ηχητικά αποσπάσματα από το κείμενο του Michael Hard, The Common in Communism, όπως και ηχητικά αποσπάσματα από το απόσπασμα The Common Nature of the Multitude από το βιβλίο Commonwealth του Michael Hard Αντώνιο Νέγκρη, που μετέφρασε ο Παναγιώτης Καλαμαράς το 2010 στην Αθήνα, εκδόσεις Ελευθεριακή Κουλτούρα. Η οικονομική και χρηματιστική κρίση που ξέσπασε το φθινόπωρο του 2008 είχε ως αποτέλεσμα μια συνήθιστη παλιριακού τύπου αλλαγή στη σφαίρα των πολιτικών φαντασιακών. Μόλις λίγα χρόνια πριν, η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή γελιοποιήθηκε και περιθωριοποιήθηκε από τα κατεστημένα ΜΜΕ σαν υπερβολική και αποκαλυψιακή. Αλλά κατόπιν, από τη μια μέρα στην άλλη, όπως το γεγονός της κλιματικής αλλαγής μετατράπηκε σε σχεδόν οικουμενικό κοινό τόπο, έτσι και η οικονομική και χρηματιστική κρίση έβαλε σε νέα βάση τις κυρίαρχες απόψεις περί καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Μόλις ένα χρόνο πριν, κάθε κριτική των εμφυλελεύθερων στρατηγικών της απορρίθμισης, των ιδιωτικοποιήσεων και της μείωσης των προνοιακών δομών, ας μην μιλήσουμε για το κεφάλαιο καθ' αυτό, θεωρούνταν στα κυρίαρχα ΜΜΕ σαν σκέντη τρέλα. Σήμερα το Newsweek διακηρύσσει στο εξώφυλλό του, μόνο εν μέρη ειρωνικά, «Τώρα είμαστε όλοι σοσιαλιστές». Η κυριαρχία του κεφαλαίου ξαφνικά αμφισβητείται τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά. Και κάποιο είδους σοσιαλιστική ή κενσιανή κρατική ρύθμιση και διαχείριση μοιάζει αναπόφευκτη. Χρειάζεται όμως να δούμε πέρα από αυτή την εναλλακτική. Πολύ συχνά φαίνεται λες και οι μοναδικές μας επιλογές είναι είτε ο καπιταλισμός είτε ο σοσιαλισμός. Η κυριαρχία είτε της ατομικής είτε της κρατικής ιδιοκτησίας, λες και η μοναδική θεραπεία για τις ασθένειες του κρατικού ελέγχου είναι ιδιωτικοποιήσεις, ενώ για τις ασθένειες του κεφαλαίου είναι οι κρατικοποιήσεις, δηλαδή η άσκηση της κρατικής ρύθμισης. Χρειάζεται να διερευνήσουμε μια άλλη πιθανότητα. Ούτε η ατομική ιδιοκτησία του καπιταλισμού, ούτε η κρατική ιδιοκτησία του σοσιαλισμού, αλλά το κοινό του κομμουνισμού. Πολλές βασικές έννοιες του πολιτικού μας λεξιλογίου, συμπεριλαμβανομένου του κομμουνισμού, της δημοκρατίας και της ελευθερίας, έχουν σε τέτοιο βαθμό διαστρεβλωθεί, ώστε έχουν καταντήσει σχεδόν άχρηστες. Στην καθημερινή χρήση πράγματι, ο κομμουνισμός έχει φτάσει να εννοεί το αντίθετο, δηλαδή ολοκληρωτικό κρατικό έλεγχο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Θα μπορούσαμε βεβαίως να εγκαταλείψουμε αυτούς τους όρους και να επινοήσουμε καινούριους, αλλά έτσι θα αφήναμε πίσω και μια μακρά ιστορία αγώνων, ονείρων και πόθων που συνδέονται μαζί τους. Νομίζω ότι είναι καλύτερο να αγωνιστούμε για αυτές τις ίδιες έννοιες, προσπαθώντας είτε να αποκαταστήσουμε είτε να ανανεώσουμε το νόημά τους. Στην περίπτωση του κομμουνισμού, κάτι τέτοιο απαιτεί μια ανάλυση των μορφών της πολιτικής οργάνωσης που είναι δυνατή σήμερα και πριν από αυτό, μια διερεύνηση της φύσης της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής παραγωγής. Θα περιοριστώ σε αυτό το κείμενο στο προκαταρτικό καθήκον της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Μαζί με τον Μάρξ, μπορούμε να πούμε ότι η κριτική της πολιτικής οικονομίας είναι στον πυρήνα της μια κριτική της ιδιοκτησίας. Η θεωρία των κομμουνιστών, γράφουν οι Μάρξ Έγγελς στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, μπορεί να συνοψιστεί με μία μόνο πρόταση, κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας. Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση και την πάλη μεταξύ ιδιοκτησίας και κοινού, την οποία θεωρώ κεντρική στην κομμουνιστική ανάλυση και πρόταση, θα παραθέσω δύο αποσπάσματα από τα οικονομικά και φιλοσοφικά χειρόγραφα του Μάρξ, γραμμένα το 1844. Το γεγονός ότι αναφέρομαι στα χειρόγραφα δεν σημαίνει ότι αντιπαραθέτω τον πρώιμο στον ύστερο Μάρξ, ότι εξυμνώ τον ανθρωπισμό του Μάρξ ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Πρόκειται για επιχειρήματα τα οποία στην πραγματικότητα συναντώνται συνεχώς στο έργο του Μάρξ. Ούτε είναι αναγκαία η επίκληση του δασκάλου προκειμένου να ανανεωθεί η έννοια του κομμουνισμού. Τα χειρόγραφα μας δίνουν την ευκαιρία να δούμε το κοινό στον κομμουνισμό, κάτι που σήμερα έχει αυξανόμενη σημασία, αλλά επίσης και στο να εκτιμήσουμε την απόσταση μεταξύ της εποχής του Μάρξ και της δικής μας. Στο πρώτο απόσπασμα, με τίτλο «Η σχέση της ατομικής ιδιοκτησίας», ο Μάρξ προτείνει μια περιοδοποίηση η οποία φωτίζει την κυρίαρχη μορφή ιδιοκτησίας σε κάθε εποχή. Στα μέσα του 19ου αιώνα, υποστηρίζει, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν κυριαρχούνταν πλέον από την ακίνητη περιουσία, όπως για παράδειγμα η γη, αλλά αντιθέτως από κινητές μορφές ιδιοκτησίας που γενικά συνιστούσαν προϊόντα της βιομηχανικής παραγωγής. Η μεταβατική περίοδος χαρακτηρίζεται από τη σκληρή πάλη ανάμεσα στις δύο μορφές ιδιοκτησίας. Ο Μάρξ θεωρεί αναπόφευκτο το γεγονός ότι η κινητή περιουσία θα κυριαρχήσει οικονομικά επί της ακίνητης περιουσίας. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η κίνηση αναπόφευκτα θριαμβεύει έναντι της ακινησίας. Η ανοιχτή και ενσυνείδητη χυδαιότητα έναντι της κρυμμένης και ασυνείδητης. Η απληστία έναντι της συγκατάβασης. Το ομολογουμένο σε ακίνητο και γόνιμο συμφέρον του διαφωτισμού έναντι του παροχημένου, υπερκόσμιου, απονήρευτου, τεμπέλικου και ψευδεστησιακού συμφέροντος της δυσιδαιμονίας. Ακριβώς όπως το χρήμα θριαμβεύει έναντι όλων των άλλων μορφών ατομικής ιδιοκτησίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά.
Ο Μάρξ βεβαίως χλεβάζει αμφότερους κατόχους ιδιοκτησίας, αλλά αναγνωρίζει πως η κινητή περιουσία, όσο ποταπή κι αν είναι, έχει το πλεονέκτημα ότι αποκαλύπτει, ανοίγουν εισαγωγικά, την ιδέα της εργασίας ως της μοναδικής ουσίας του πλούτου, κλείνουν τα εισαγωγικά. Η περιοδοποίησή του, με άλλα λόγια, φωτίζει την αυξανόμενη δυναμική ενός κομμουνιστικού σχεδίου. Στη συλλογή της προσόδου, ο καπιταλιστής είναι σχετικά εξωτερικός ως προς τη διαδικασία παραγωγής της αξίας, απλώς αποσπά την αξία που δημιουργούν άλλοι. Η παραγωγή του κέρδους, αντιθέτως, απαιτεί την εμπλοκή του καπιταλιστή στην παραγωγική διαδικασία, επιβάλλοντας μορφές συνεργασίας, καθεστώτα πειθαρχίας κτλ. Αυτή η αντίληψη μιας ιστορικής κίνησης στο εσωτερικό του κεφαλαίου από την πρόσοδο στο κέρδος, αντιστοιχεί επίσης στο εμφανιζόμενο σε πολλές αναλύσεις πέρασμα από την πρωταρχική συσσόρευση στην καπιταλιστική παραγωγή καθ' αυτή. Το πέρασμα από την πρόσοδο στο κέρδος και από την κυριαρχία της ακίνητης σε αυτή της κινητής περιουσίας αποτελεί μέρος ενός γενικότερου ισχυρισμού του Μάρξ, ότι δηλαδή από τα μισά του 19ου αιώνα η μεγάλης κλίμακας βιομηχανία αντικατέστησε τη γεωργία ως ηγεμονική μορφή της οικονομικής παραγωγής. Φυσικά ο ισχυρισμός του δεν έχει ποσοτική έννοια. Εκείνη την εποχή η βιομηχανική παραγωγή ήταν ένας μικρός τομέας της οικονομίας, ακόμη και στην Αγγλία, την πιο εκβιομηχανισμένη χώρα. Και η πλειοψηφία των εργατών δούλευε σκληρά όχι στα εργοστάσια, αλλά στα χωράφια. Ο ισχυρισμός του Μάρξ είναι αντιθέτως ποιοτικός. Όλες οι άλλες μορφές παραγωγής θα αναγκαστούν να υιοθετήσουν τα χαρακτηριστικά της βιομηχανικής παραγωγής. Η γεωργία, ορυχεία, ακόμη και η ίδια κοινωνία θα υιοθετήσει το καθεστώς της εκμηχάνησης, την εργασιακή της πειθαρχία, τους χρόνους και τους ρυθμούς της, την εργάσιμη ημέρα της και ούτω καθεξής. Το κλασικό δοκίμιο του Τόμσον για τα ρολόγια και την εργασιακή πειθαρχία είναι μια πανέμορφη παρουσίαση της προοδευτικής επιβολής της βιομηχανικής χρονικότητας στην κοινωνία συνολικά. Στον 1,5 αιώνα που πέρασε από την εποχή του Μάρξ, αυτή η τάση της βιομηχανίας να επιβάλλει τα χαρακτηριστικά της προχώρησε με ασυνήθιστους τρόπους. Σήμερα όμως είναι ξεκάθαρο ότι η βιομηχανία δεν έχει πλέον την ηγεμονική θέση που είχε κάποτε μέσα στην οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δουλεύουν λιγότεροι άνθρωποι στη βιομηχανία από τη 10, 20 ή 30 χρόνια πριν, αν και από μία άποψη η τοποθέτησή τους έχει αλλάξει, καθώς έχουν μεταφερθεί στην άλλη πλευρά του παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας και εξουσίας. Ο ισχυρισμός για μια ακόμη φορά δεν είναι κυρίως ποσοτικός, αλλά ποιοτικός. Η βιομηχανία δεν επιβάλλει πλέον τα χαρακτηριστικά της στους άλλους τομείς της οικονομίας και στις κοινωνικές σχέσεις γενικότερα. Αυτό μου φαίνεται ένα σχετικά αναμφισβήτητο ισχυρισμό. Περισσότερες διαφωνίες ανακύπτουν όταν κάποιος προτείνει μια άλλη μορφή παραγωγής σαν διάδοχο της βιομηχανίας ως προς τον ηγεμονικό της ρόλο. Ο Τόνι Νέγκρι και εγώ θεωρούμε ότι η άειλη ή βιοπολιτική παραγωγή έχει αναδειχθεί σε αυτή την ηγεμονική θέση. Με τους όρους άειλο και βιοπολιτικό προσπαθούμε να συλλάβουμε μαζί την παραγωγή των ιδεών, των πληροφοριών, των εικόνων, των γνώσεων, των κωδίκων, των γλωσσών, των κοινωνικών σχέσεων, των παθήσεων, affects κτλ. Αυτό σημαίνει μια ενασχόληση με ολόκληρη την γκάμα της οικονομίας, από τα ψηλά στα χαμηλά, από τους νοσοκόμους, τους αεροσυνοδούς και τους εκπαιδευτικούς, μέχρι τους προγραμματιστές και από τους εργαζόμενους στα ταχυφαγεία και τα τηλεφωνικά κέντρα, μέχρι τους σχεδιαστές και τους διαφημιστές. Πολλές από αυτές τις μορφές παραγωγής δεν είναι καινούργιες βεβαίως, αλλά η συνύπαρξή τους είναι ίσως πιο αναγνωρίσιμη και κάτι πιο σημαντικό. Τα χαρακτηριστικά τους τείνουν σήμερα να επιβάλλονται σε όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας και στην κοινωνία συνολικά. Η βιομηχανία πρέπει να πληροφορικοποιηθεί. Η γνώση, οι κώδικες και οι εικόνες αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία σε όλους τους παραδοσιακούς τομείς της παραγωγής. Και η παραγωγή των παθήσεων και της φροντίδας αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερη σημασία στη διαδικασία αξιοποίησης. Ενώ στην εποχή του Μάρξ οι πάλι ήταν ανάμεσα στην ακίνητη ιδιοκτησία, όπως η γη, και την κινητή ιδιοκτησία, όπως τα υλικά εμπορεύματα, σήμερα οι πάλι είναι ανάμεσα στην υλική ιδιοκτησία και την άειλη ιδιοκτησία. Ή για να το βάλουμε με έναν άλλον τρόπο, ενώ ο Μάρξ επικεντρωνόταν στην κινητικότητα της ιδιοκτησίας, σήμερα στο επίκεντρο βρίσκεται η σπάνη και η δυνατότητα αναπαραγωγής, έτσι ώστε να μπορούμε να πούμε ότι η πάλι διεξάγεται ανάμεσα στην αποκλειστική και τη μοιραζόμενη ιδιοκτησία. Η σημερινή επικέντρωση στην άειλη και τη δυνάμενη να αναπαραχθεί ιδιοκτησία στην καπιταλιστική οικονομία μπορεί να αναγνωριστεί εύκολα, έστω και αν ρίξουμε μια βιαστική ματιά στο πεδίο των νόμων περί ιδιοκτησίας. Πατέντες, copyright, ιθαγενικές γνώσεις, γενετικοί κώδικες, το πληροφοριακό υλικό των σπόρων και άλλα τέτοια πράγματα είναι αυτά που συζητούνται περισσότερο σε αυτό το πεδίο. Το γεγονός ότι η λογική της σπάνης δεν επικρατεί σε αυτή τη σφαίρα θέτει νέα προβλήματα για την ιδιοκτησία. Ακριβώς όπως ο Μάρξ είδε ότι η κίνηση θριαμβεύει αναγκαστικά έναντι της ακινησίας, έτσι σήμερα το άειλο θριαμβεύει έναντι του υλικού, το δυνάμενο να αναπαραχθεί έναντι αυτού που δεν μπορεί και το μοιραζόμενο έναντι του αποκλειστικού.
Η αναδυόμενη κυριαρχία αυτής της μορφής ιδιοκτησίας είναι εν μέρει σημαντική, γιατί δείχνει και επιστρέφει στην κεντρική σκηνή αυτή καθ' αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του κοινού και της ιδιοκτησίας. Ιδέες, εικόνες, γνώσεις, κώδικες, γλώσσες, ακόμη και παθήσεις μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν και να θεωρηθούν ιδιοκτησία. Αλλά είναι πιο δύσκολο να αστυνομευθεί η κατοχή, ακριβώς γιατί όλα αυτά μπορούν πολύ εύκολα να αναπαραχθούν ή να μοιραστούν. Υπάρχει μια σταθερή πίεση σε τέτοια αγαθά προκειμένου να ξεφύγουν από τα όρια της ιδιοκτησίας και να καταστούν κοινά. Αν έχεις μια ιδέα, το να τη μοιραστείς μαζί μου δεν μειώνει τη χρησιμότητά της για σένα, αλλά συνήθως την αυξάνει. Στην πραγματικότητα, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητά τους, οι ιδέες, οι εικόνες και οι παθήσεις πρέπει να είναι κοινές και μοιραζόμενες. Όταν ιδιωτικοποιούνται, η παραγωγικότητά τους μειώνεται δραματικά και θα ήθελα να προσθέσω, καθιστώντας το κοινό δημόσια ιδιοκτησία, δηλαδή υποβάλλοντάς το σε κρατικό έλεγχο ή διεύθυνση, παρομοίως μειώνει την παραγωγικότητα. Η ιδιοκτησία γίνεται βαρύδι στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Εδώ βρίσκεται η αναδυόμενη αντίφαση εσωτερική στο κεφάλαιο. Όσο περισσότερο το κοινό περιορίζεται σαν ιδιοκτησία, τόσο περισσότερο μειώνει την παραγωγικότητα. Ενώ η επέκταση του κοινού υπονομεύει τη σχέση ιδιοκτησίας κατά έναν θεμελιώδη και γενικό τρόπο. Μπορεί κανείς να πει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ότι ο νεοφιλελευθερισμός ορίζεται από τη μάχη της ατομικής ιδιοκτησίας όχι μόνο ενάντια της δημόσιας, αλλά επίσης και ίσως πιο σημαντικά ενάντια του κοινού. Εδώ είναι χρήσιμο να διακρίνουμε μεταξύ δύο τύπων του κοινού, που αμφότερα είναι αντικείμενο των νεοφιλελεύθερων στρατηγικών του κεφαλαίου, και αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως ένας αρχικός ορισμός του κοινού. Από τη μία πλευρά, με τον όρο common αναφερόμαστε στη γη και όλους τους σπόρους που συνδέονται μαζί της, έδαφος, δάση, νερό, αέρας, ορυκτά και ούτω καθεξής. Αυτό σχετίζεται στενά με την αγγλική χρήση του όρου κοινά, commons, κατά το 17ο αιώνα, στον πληθυντικό δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, το κοινό αναφέρεται επίσης, όπως έχω ήδη πει, στα αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας και δημιουργικότητας, όπως οι ιδέες, η γλώσσα, οι παθήσεις κτλ. Μπορούμε να σκεφτούμε τον πρώτο σαν φυσικό κοινό και το δεύτερο σαν το τεχνητό κοινό, αλλά στην πραγματικότητα τέτοιοι διαχωρισμοί μεταξύ φυσικού και τεχνητού γρήγορα καταραίουν. Σε κάθε περίπτωση, ο νεοφιλελευθερισμός στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση αμφότερο των μορφών του κοινού. Οι νεοφιλελεύθερες στρατηγικές για την ιδιωτικοποίηση του τεχνητού κοινού είναι πολύ πιο σύνθετες και αντιφατικές. Εδώ εξελίσσεται πλήρως η σύγκρουση ανάμεσα στην ιδιοκτησία και το κοινό. Όσο περισσότερο το κοινό υπόκειται σε ιδιοκτησιακές σχέσεις, όπως έχω ήδη πει, τόσο λιγότερο παραγωγικό είναι. Από την άλλη, η διαδικασία της καπιταλιστικής αξιοποίησης απαιτεί μια πρωταρχική συσσόρευση. Οι καπιταλιστικές στρατηγικές για την ιδιωτικοποίηση του κοινού μέσω μηχανισμών όπως οι πατέντες και τα copyright συνεχίζονται, συχνά με δυσκολίες, παρά τις αντιφάσεις, συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα. Κλασικό παράδειγμα αποτελούν η μουσική βιομηχανία και η βιομηχανία των υπολογιστών. Το ίδιο ισχύει με την αποκαλούμενη βιοπειρατεία, δηλαδή τις διαδικασίες με τις οποίες οι υπερεθνικές εταιρείες ιδιοποιούνται το κοινό με τη μορφή των ηθαγογενικών γνώσεων ή των γενετικών πληροφοριών που βρίσκονται στα φυτά, στα ζώα και στους ανθρώπους. Συνήθως μέσα από τη χρησιμότητα των πατεντών. Παραδοσιακές γνώσεις χρήση των σπόρων ως φυσικού εντομοκτώνου, για παράδειγμα, ή οι θεραπευτικές ιδιότητες ενός φυτού, μετατρέπονται σε ατομική ιδιοκτησία από τις εταιρείες που πατεντάρουν τη γνώση. Παρενθετικά θα επιμείνω ότι η πειρατεία δεν είναι ο κατάλληλος όρος για τέτοιες δραστηριότητες. Οι πειρατές είχαν συχνά μια ευγενέστερη στάση. Έκλεβαν ιδιοκτησία. Αυτές οι εταιρείες αντιθέτως κλέβουν το κοινό και το μετατρέπουν σε ιδιοκτησία. Γενικά όμως το κεφάλαιο επιτυχάνει την ιδιοποίηση του κοινού όχι μόνο μέσω της ιδιωτικοποίησης καθ' αυτής, αλλά με τη μορφή της προσόδου. Πολλοί σύγχρονοι Ιταλοί και Γάλλοι οικονομολόγοι που δουλεύουν πάνω σε αυτό που αποκαλούν γνωσιακό καπιταλισμό, με τον Γκάλο Βερσελόνε τον πλέον χαρακτηριστικό ανάμεσά τους, πιστεύουν ότι ακριβώς όπως σε μια πρώιμη περίοδο υπήρχε μια τάση από την πρόσοδο στο κέρδος ως κυρίαρχη μορφή της καπιταλιστικής ιδιοποίησης, σήμερα υπάρχει μια αντίστροφη τάση από το κέρδος στην πρόσοδο. Ο πυρήνας αυτής της ιδέας και της αντίστοιχης ανάλυσης περί της αναδυόμενης κυριαρχίας της προσόδου έναντι του κέρδους, κάτι που βρίσκω πολύ σημαντικό, είναι ότι το κεφάλαιο παραμένει γεν εξωτερικό προς τις διαδικασίες της παραγωγής του κοινού. Δοθέντως ότι στην περίπτωση του βιομηχανικού καπιταλισμού και τη δημιουργία αυτών του κέρδους, ο καπιταλιστής έχει εσωτερικό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα στον σχεδιασμό των μέσων συνεργασίας και στην επιβολή των τρόπων πειθάρχησης. Στην παραγωγή του κοινού, ο καπιταλιστής πρέπει να παραμείνει σχετικά εξωτερικός. Κάθε παρέμβαση του καπιταλιστή στις διαδικασίες παραγωγής του κοινού, όπως κάθε φορά που το κοινό μετατρέπεται σε ιδιοκτησία, μειώνει την παραγωγικότητα. Η πρόσοδος είναι ένας μηχανισμός λοιπόν, προκειμένου να υπάρξει μια λύση στη σύγκρουση ανάμεσα στο κεφάλαιο και το κοινό. Προσφέρεται μια περιορισμένη αυτονομία στις διαδικασίες της παραγωγής του κοινού σχετικά με το μοίρασμα των πόρων και τον καθορισμό των τρόπων συνεργασίας,
ενώ το κεφάλαιο είναι ακόμη ικανό να ασκεί έλεγχο και να ιδιοποιείται την αξία μέσω της προσόδου. Σε αυτό το πλαίσιο η εκμετάλλευση παίρνει τη μορφή της ιδιοποίησης του κοινού. Τώρα μπορώ να κλείσω και να ανασκοπήσω τα κύρια σημεία της ανάγνωσης εκ μέρους μου αυτού του πρώτου αποσπάσματος από τα πρώιμα χειρόγραφα του Μάρξ, στο οποίο περιγράφει την πάλη ανάμεσα στις δύο μορφές ιδιοκτησίας, ακίνητη εναντίον κινητής, και το ιστορικό πέρασμα από την κυριαρχία της έγκυας ιδιοκτησίας σε εκείνη του βιομηχανικού κεφαλαίου. Σήμερα βιώνουμε επίσης έναν αγώνα ανάμεσα σε δύο μορφές ιδιοκτησίας, υλική εναντίον άειλης ή σπάνη εναντίον αναπαραγόμενου. Και αυτή η πάλι αποκαλύπτει μια βαθύτερη σύγκρουση ανάμεσα στην ιδιοκτησία καθ' αυτή και το κοινό. Αν και η παραγωγή του κοινού είναι ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την καπιταλιστική οικονομία, το κεφάλαιο δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην παραγωγική διαδικασία και πρέπει αντιθέτως να παραμείνει εξωτερικό, ιδιοποιούμενο την αξία με τη μορφή της προσόδου μέσω των χρηματιστικών και άλλων μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή και η παραγωγικότητα του κοινού αυτονομούνται ολοένα και περισσότερο, και αν βεβαίως βρίσκονται ακόμη υπό εκμετάλλευση και έλεγχο, αυτό συμβαίνει μέσα από μηχανισμούς που είναι σχετικά εξωτερικοί. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο απόσπασμα από τα χειρόγραφα που θέλω να εκθετάσω. Ανοίγουν εισαγωγικά ατομική ιδιοκτησία και κομμουνισμός. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Η ιδέα του κοινού μας βοηθάει να κατανοήσουμε αυτό που ο Μάρξ εννοεί με τον κομμουνισμό στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ο κομμουνισμός γράφει. Είναι η θετική έκφραση της κατάργησης της ατομικής ιδιοκτησίας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Περιλαμβάνει τη φράση «θετική έκφραση» προκειμένου εν μέρει να διαφοροποιήσει τον κομμουνισμό από λαθεμένες ή διαστρεβλωμένες αντιλήψεις της έννοιας. Ο ακατέργαστος κομμουνισμός υποστηρίζει απλώς, διαιωνίζει την ατομική ιδιοκτησία γενικεύοντάς τη και διευρύνοντάς τη σε ολόκληρη την κοινότητα σαν οικουμενική ατομική ιδιοκτησία. Αυτός ο όρος βεβαίως συνιστά ένα οξύμορο. Αν η ιδιοκτησία είναι τώρα οικουμενική, διευρυμένη σε ολόκληρη την κοινότητα, δεν είναι πλέον πραγματικά ατομική. Προσπαθεί να τονίσει, έτσι νομίζω, το γεγονός ότι στον ακατέργαστο κομμουνισμό, παρότι έχει αφαιρεθεί ατομικός χαρακτήρας, η ιδιοκτησία παραμένει. Ο κομμουνισμός, στη δική του αντίληψη, αντιθέτως, έχει να κάνει με την κατάργηση όχι μόνο της ατομικής ιδιοκτησίας, αλλά και της ιδιοκτησίας καθ' αυτής. Ανοίγουν εισαγωγικά. Η ατομική ιδιοκτησία μας κάνει τόσο χαζούς και μονόπλευρους, ώστε ένα αντικείμενο είναι δικό μας μονάχα όταν το κατέχουμε. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Τι θα σήμαινε για κάτι πως είναι δικό μας παρότι δεν το κατέχουμε? Τι θα σήμαινε να μην θεωρούμε τον εαυτό και τον κόσμο μας σαν ιδιοκτησία? Μας έχει τόσο χαζέψει η ατομική ιδιοκτησία, ώστε δεν μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο? Ο Μάρξ αναζητεί εδώ το κοινό. Η δωρεάν πρόσβαση και το μοίρασμα που χαρακτηρίζουν τη χρήση του κοινού είναι εξωτερικές και εχθρικές στις σχέσεις ιδιοκτησίας. Έχουμε χαζέψει τόσο που μπορούμε να αναγνωρίσουμε τον κόσμο μονάχα σαν ατομικό ή δημόσιο. Έχουμε τυφλωθεί απέναντι στο κοινό. Αν και ο πλούτος στην καπιταλιστική κοινωνία εμφανίζεται καταρχήν ως μια τεράστια συλλογή εμπορευμάτων, ο Μάρξ αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα το κεφάλαιο είναι μια διαδικασία δημιουργίας υπεραξίας μέσω της παραγωγής των εμπορευμάτων. Αλλά πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα αυτή την ιδέα, ανακαλύπτοντας ότι ουσιαστικά το κεφάλαιο είναι μια κοινωνική σχέση. Ή για να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο, πως ο τελικός σκοπός της καπιταλιστικής παραγωγής δεν είναι τα εμπορεύματα, αλλά οι κοινωνικές σχέσεις ή οι μορφές της ζωής. Από την άποψη της βιοπολιτικής παραγωγής, μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή των ψυγείων και των αυτοκινήτων είναι απλώς το ενδιάμεσο στάδιο για τη δημιουργία των εργασιακών και φυλετικών σχέσεων της μονοπυρηνικής οικογένειας γύρω από το ψυγείο, όπως και της μαζικής κοινωνίας αποτελούμενης από άτομα απομονωμένα στα αυτοκίνητά τους στους αυτοκινητόδρομους. Ο Μισελ Φουκώ εκτιμά όλη την παραξενιά και τον πλούτο της γραμμής σκέψης του Μάρξ που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος παράγει τον άνθρωπο, χρησιμοποιώντας όπως ο Μάρξ μια διατύπωση που έχει να κάνει με το φύλλο. Επισημαίνει ότι δεν πρέπει να κατανοούμε τη φράση του Μάρξ σαν μια έκφραση ανθρωπισμού. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για μένα, αυτό που πρέπει να παράγεται δεν είναι ο άνθρωπος έτσι όπως το σχεδίασε η φύση ή όπως επιβάλλει η ουσία του. Πρέπει να παραγάγουμε κάτι που ακόμα δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα είναι αυτό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Προειδοποιεί επίσης να μην καταλαβαίνουμε κάτι τέτοιο απλώς σαν μια συνέχιση της παραγωγής, έτσι όπως αυτή γίνεται αντιληπτή συμβατικά. Ανοίγουν εισαγωγικά. Δεν συμφωνώ με εκείνους που καταλαβαίνουν την παραγωγή του ανθρώπου από τον άνθρωπο, όπως την παραγωγή της αξίας, την παραγωγή του πλούτου ή ενός αντικειμένου οικονομικής χρήσης. Πρόκειται αντιθέτως για την καταστροφή αυτού που είμαστε και τη δημιουργία κάτι εντελώς άλλου, μια ολοκληρωτική καινοτομία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την παραγωγή με άλλα λόγια, βάσει της λογικής ενός παραγόμενου υποκειμένου και ενός παραγόμενου αντικειμένου. Αντιθέτως, παραγωγός και προϊόν είναι αμφότερα υποκείμενα. Οι άνθρωποι παράγουν και οι άνθρωποι παράγονται. Ο Φουκώ βλέπει ξεκάθαρα, χωρίς να μοιάζει να το αντιλαμβάνεται πλήρως, την εκρηκτικότητα αυτής της κατάστασης. Η βιοπολιτική διαδικασία δεν περιορίζεται στην αναπαραγωγή του κεφαλαίου ως κοινωνική σχέση, αλλά επίσης παρουσιάζεται ως μια δυναμική για μια αυτόνομη διαδικασία που μπορεί να καταστρέψει το κεφάλαιο και να δημιουργήσει κάτι εντελώς νέο.
Η βιοπολιτική παραγωγή προφανώς συνεπάγεται νέους μηχανισμούς εκμετάλλευσης και καπιταλιστικού ελέγχου. Αλλά πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε, ακολουθώντας τη διέστηση του Φουκώ, το πώς η βιοπολιτική παραγωγή, ιδιαίτερως με τρόπους που υπερβαίνουν τα όρια των καπιταλιστικών σχέσεων και αναφέρονται σταθερά στο κοινό, βοηθάει την εργασία αυξάνοντας την αυτονομία της, ενώ προμηθεύει και τα εργαλεία ή τα όπλα που μπορούν να χρησιμεύσουν σε ένα απελευθερωτικό σχέδιο. Τώρα είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε γιατί υπάρχει εγκύτητα ανάμεσα στην ιδέα του κομμουνισμού και τη σύγχρονη καπιταλιστική παραγωγή. Δεν είναι ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη οδηγεί στον κομμουνισμό ή ότι η βιοπολιτική παραγωγή αμέσως ή κατευθείαν φέρνει την απελευθέρωση. Όμως μέσω της αυξανόμενης κεντρικότητας του κοινού στην καπιταλιστική παραγωγή, δηλαδή στην παραγωγή των ιδεών, των παθήσεων, των κοινωνικών σχέσεων και των μορφών της ζωής, εμφανίζονται οι συνθήκες και τα όπλα για ένα κομμουνιστικό σχέδιο. Το κεφάλαιο, με άλλα λόγια, δημιουργεί τους ίδιους τους νεκροθάφτες του. Το να βάλουμε αυτά τα δύο πράγματα μαζί, ότι η καπιταλιστική παραγωγή στηρίζεται σε αυξανόμενο βαθμό στο κοινό και ότι η αυτονομία του κοινού είναι η ουσία του κομμουνισμού, σημαίνει ότι οι συνθήκες και τα όπλα του κομμουνιστικού σχεδίου είναι διαθέσιμα σήμερα περισσότερο από ποτέ. Σε εμάς πέφτει τώρα το καθήκον να το οργανώσουμε. Ολόκληρο το κείμενο, η κοινή φύση του πλήθους. Αυτά τα ερωτήματα και κριτικές αναφορικά με τις πολιτικές δυνατότητες και τον προσανατολισμό του πλήθους είναι χρήσιμα γιατί μας βοηθούν να επικεντρωθούμε και να αποσαφηνίσουμε το βαθμό στον οποίο η έννοια αντιστοιχεί με τα οργανωτικά σχέδια της απελευθέρωσης στη βιοπολιτική μας πραγματικότητα. Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, πρέπει να δείξουμε πώς το πλήθος δεν είναι ένα αυθόρμητο πολιτικό υποκείμενο, αλλά ένα σχέδιο πολιτικής οργάνωσης, δηλαδή να μεταφέρουμε τη συζήτηση από το τι είναι το πλήθος στο πώς φτιάχνεται. Πριν έρθουμε ευθέως σε αυτό, χρειάζεται να διερευνήσουμε κάποιες από τις φιλοσοφικές και πολιτικές βάσεις της έννοιας του πλήθους, εξετάζοντας πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο το πλήθος έρχεται σε επαφή και διαμορφώνει τη φύση. Το πλήθος, όπως ο λαός, είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας πολιτικής συγκρότησης, αν και ενώ ο λαός διαμορφώνεται σαν μια ενότητα από μια ηγεμονική δύναμη η οποία βρίσκεται υπεράνω του πολλαπλού κοινωνικού πεδίου, το πλήθος διαμορφώνεται μέσω συναρθρώσεων στο επίπεδο της εμένειας χωρίς την ύπαρξη ηγεμονίας. Μπορούμε να δούμε αυτή τη διαφορά από μια άλλη οπτική γωνία, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι δύο διαδικασίες προϋποθέτουν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ της πολιτικής και της φυσικής κατάστασης. Μια μακρά παράδοση της πολιτικής θεωρίας μας λέει ότι η κατασκευή της ηγεμονίας ή της υπέρτατης κυριαρχίας απαιτεί ένα πέρασμα από την αναρχία της φυσικής κατάστασης στην πολιτική ζωή του πολιτικού κράτους. Η συγκρότηση του πλήθους όμως ανατρέπει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ της φυσικής κατάστασης και του πολιτικού κράτους. Είναι μια εντελώς πολιτική διαδικασία, η οποία δεν εγκαταλείπει ποτέ τη φυσική κατάσταση. Κάτι τέτοιο δεν είναι τόσο παράδοξο όσο φαίνεται καταρχήν, αν δούμε το πώς μεταμορφώνει τη φύση καθώς συγκροτείται το πλήθος. Οι φεμινίστρες πανεπιστημιακοί, εκτιμώντας το πολιτικό εμπόδιο που θέτει η ιδέα για μια φύση ίδια και απαράλλακτη, διαχωρισμένη και προτεραιά της πολιτιστικής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης, έχουν δείξει πώς η φύση κατασκευάζεται και μεταμορφώνεται συνεχώς. Η Judith Butler, για παράδειγμα, αμφισβητεί την παραδοσιακή διάκριση των φύλων, διερωτώμενη για τη δεδομενικότητα της φύσης. Όπως εξηγεί η Butler, το πιο σημαντικό ρεύμα της φεμινιστικής θεωρίας του δευτέρου κύματος διερευνά τον τρόπο με τον οποίο το φύλο είναι εύπλαστο και κοινωνικά κατασκευασμένο, αλλά δέχεται ότι οι σεξουαλικές διαφορές είναι φυσικές, βιολογικές και συνεπώς αμετάβλητες. Αυτή αντιθέτως υποστηρίζει ότι επιπρόσθετα με το φύλο και το σεξ είναι κοινωνικά κατασκευασμένο, ότι το σεξ και οι σεξουαλικές διαφορές είναι, ακολουθώντας το Φουκώ, δημιουργίες του λόγου. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνείται πως το σεξ συνδέεται άμεσα με τη βιολογία και τα σώματα, αλλά μάλλον πως ό,τι ξέρουμε και πιστεύουμε για το σεξ, ο τρόπος με τον οποίο το αντιλαμβανόμαστε, είναι αξεδιάλυτα μπλεγμένος με συγκεκριμένους κοινωνικούς λόγους. Άλλες φεμινίστρες πανεπιστημιακοί προωθούν αυτό το επιχείρημα με επιστημονικούς και βιολογικούς όρους, προκειμένου να δείξουν ότι η φύση ρυθμίζεται σύμφωνα με κοινωνικές κατασκευές και πρακτικές. Η Ann Foster Sterling, για παράδειγμα, ερευνά το πώς η φύση και τα σώματα μετασχηματίζονται διαρκώς μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και πιο συγκεκριμένα πώς αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν σεξ και σεξουαλική διαφορά εμπλέκεται απολύτως με κοινωνικές και πολιτιστικές πρακτικές και συνειδητοποιήσεις. Ακόμη και ο ανθρώπινος σκελετός υποστηρίζει, τον οποίο θεωρούμε σαν ένα από τα πλέον δεδομένα στοιχεία στη φύση, χρειάζεται ένα συγκεκριμένο έναυσμα για την εξέλιξή του και τροποποιείται διαφορετικά ανάλογα με τις σύνθετες σχέσεις των σωματικών πρακτικών κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους, πολλές από τις οποίες καθορίζονται από συγκεκριμένες πρακτικές των φύλων. Η κουλτούρα διαμορφώνει τα κόκαλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι όπως η φύση, αλλά μάλλον ότι η φύση μετασχηματίζεται διαρκώς από τις κοινωνικές και πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις. Ο ισχυρισμός ότι η φύση υπόκειται σε αλλαγές συνδέεται στενά με τη φιλοσοφική πρόταση μιας συντακτικής οντολογίας. Την ιδέα δηλαδή ότι το όν υπόκειται σε μια διαδικασία διαμόρφωσης που υπαγορεύεται από την κοινωνική δράση και πρακτική.
Ο Θεός είτε σαν όν είτε σαν φύση, σύμφωνα με το λεξιλόγιο του Σπινόζα, δεν διαχωρίζεται και δεν προηγείται από την αλληλεπίδραση στον τρόπο που υπάρχουν στον κόσμο, αλλά μάλλον συγκροτείται παντελώς από αυτούς. Αυτές οι διερευνήσεις της πλαστικότητας και της μεταβλητότητας της φύσης στην πραγματικότητα έχουν να κάνουν με το κοινό. Και πράγματι, η φύση είναι ακριβώς μια ακόμη λέξη για το κοινό. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε τη διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών του κοινού που παραθέσαμε προηγουμένως. Ενώ η παραδοσιακή έννοια αντιλαμβάνεται το κοινό σαν το φυσικό κόσμο έξω από την κοινωνία, η βιοπολιτική αντίληψη του κοινού αφορά όλες τις σφαίρες της ζωής, καθώς αναφέρεται όχι μόνο στη γη, τον αέρα, τα στοιχεία ή ακόμη στα φυτά και τα ζώα, αλλά επίσης τα συντακτικά στοιχεία της ανθρώπινης κοινωνίας, όπως είναι η κοινή γλώσσα, οι συνήθειες, οι χειρονομίες, οι παθήσεις, οι κώδικες και ούτω καθεξής. Και ενώ σύμφωνα με την παραδοσιακή έννοια στοχαστών όπως ο Λοκ και ο Ρουσό, η δημιουργία της κοινωνίας και η πρόοδος της ιστορίας μοιραία καταστρέφουν το κοινό, καθώς με τις περιφράξεις συγκροτείται η ατομική ιδιοκτησία, η βιοπολιτική αντίληψη δίνει έμφαση όχι μόνο στη διατήρηση του κοινού, αλλά και στον αγώνα για τις συνθήκες παραγωγής του, όπως επίσης και στην επιλογή ανάμεσα στις ιδιότητές του, προωθώντας τις ευεργετικές και αποθώντας τις επιζήμιες, διεφθαρμένες μορφές του. Αυτό μπορούμε να το αποκαλέσουμε οικολογία του κοινού, μια οικολογία επικεντρωμένη εξίσου στη φύση και την κοινωνία, στον ανθρώπινο αλλά και στο μη ανθρώπινο κόσμο, σε μια δυναμική αλληλεξάρτησης, φροντίδας και αμοιβαίου μετασχηματισμού. Τώρα είμαστε σε θέση να καταλάβουμε καλύτερα το πώς το υπερχόμενο πολιτικό του πλήθους δεν απαιτεί την εγκατάλειψη της φυσικής κατάστασης, όπως επιμένει η παράδοση της κυριαρχίας, αλλά μάλλον καλεί σε μια μεταμόρφωση του κοινού που θα λειτουργεί ταυτοχρόνως στη φύση, την κουλτούρα και την κοινωνία. Η μεταμόρφωση του κοινού μας οδηγεί κατευθείαν στο πρόβλημα της παραγωγής της υποκειμενικότητας. Είναι χρήσιμο να θυμηθούμε πόσο οξύνθηκε η αποκαλούμενη μεταμοντέρνα συζήτηση τις δεκαετίες του 80 και του 90 σχετικά με αυτό το ζήτημα. Στη μία πλευρά είχαμε τους μεταμοντέρνους που επικεντρώνονταν γενικά στην παραγωγή της συνείδησης. Από μία άποψη, η θέση τους επαναλάβανε την κλασική θέση της σχολής της Φραγκφούρτης, ότι η αποξενωμένη συνείδηση παράγεται στην καπιταλιστική κοινωνία μέσω της βιομηχανίας της κουλτούρας, της επιταγής για κατανάλωση και της εμπορευματικής κουλτούρας, αλλά αντικατέστησε την κατήφια της σχολής της Φραγκφούρτης με μια πιο χαροπή διάθεση. Ο ισχυρισμός ότι η υποκειμενικότητα παράγεται στα κυκλώματα της εμπορευματοποιημένης καπιταλιστικής κουλτούρας οδήγησε κάποιους να κηρύξουν μια αδύναμη έννοια της ελευθερίας βασιζόμενη στο παιχνίδι και στο απρόοπτο. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν οι μοντέρνοι υπερασπιστές του υποκειμένου στο όνομα όχι μόνο του λόγου, της πραγματικότητας και της αλήθειας, αλλά και της πιθανότητας μιας πολιτικής απελευθέρωσης. Ένα σταθερό υποκείμενο έξω από τις λειτουργίες της εξουσίας θεωρούνταν αναγκαίο σαν το έδαφος για την ύπαρξη μιας πολιτικής στο επίπεδο της τάξης, της φυλής, του φεμινισμού και στις άλλες σφαίρες της ταυτότητας. Αυτές οι δύο πλευρές, τις οποίες περιγράψαμε με ομολογουμένο συλληπτικό τρόπο, μονοπόλησαν τις πιο ορατές συζητήσεις, αλλά μια τρίτη προσέγγιση πολύ πιο κοντά στη δική μας αναπτύχθηκε την ίδια περίοδο από τους Φουκώ, Ντελέζ και Γκουατάρι. Αυτοί οι συγγραφείς επικεντρώνονται στους κοινωνικούς μηχανισμούς της παραγωγής υποκειμενικότητας, στη θεσμική αρχιτεκτονική, τον ψυχαναλυτικό λόγο, τους κρατικούς μηχανισμούς και ούτω καθεξής, αλλά δεν υποδέχονται την αναγνώριση ότι η υποκειμενικότητα παράγεται μέσω μηχανισμών εξουσίας, είτε με παράτες είτε με κραυγές απελπισίας. Εκλαμβάνουν την παραγωγή της υποκειμενικότητας μάλλον σαν το βασικό πεδίο στο οποίο λαμβάνει χώρα ο πολιτικός αγώνας. Πρέπει να επέμβουμε στα κυκλώματα της παραγωγής της υποκειμενικότητας, να διαφύγουμε από τους μηχανισμούς του ελέγχου και να βάλουμε τις βάσεις για μια αυτόνομη παραγωγή. Η πολιτική της παραγωγής της υποκειμενικότητας μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα την οικονομική διαδικασία των μεταμορφώσεων του κοινού, την οποία αναλύσαμε πρωτύτερα. Η βιοπολιτική παραγωγή των ιδεών, των κωδίκων, των εικόνων, των παθήσεων και των κοινωνικών σχέσεων ασχολείται άμεσα με τα συντακτικά στοιχεία της ανθρώπινης υποκειμενικότητας. Αυτό το πεδίο είναι ακριβώς το μέρος στο οποίο γεννιέται και διαμένει η υποκειμενικότητα. Κάποιος μπορεί ακόμη να αντιλαμβάνεται την οικονομική παραγωγή σαν μια εμπλοκή του υποκειμένου με τη φύση, έναν μετασχηματισμό του αντικειμένου μέσω της εργασίας. Αλλά όλο και περισσότερο, η φύση που η βιοπολιτική εργασία μετασχηματίζει είναι αυτή καθ' αυτή η υποκειμενικότητα. Αυτή η σχέση ανάμεσα στην οικονομική παραγωγή και την υποκειμενικότητα υποσκάπτει συνεπώς το έδαφος της παραδοσιακής αντίληψης της εργασιακής διαδικασίας και δημιουργεί μια ενδυνάμει λυγκιώδη σπήρα. Μπορούμε ωστόσο να ξεφύγουμε από τέτοια φαινομενικά παράδοξα, προσεγγίζοντας την παραγωγική διαδικασία με όρους μεταμόρφωσης του κοινού. Και πρέπει να είναι φανερό πως αυτού του είδους η οικονομική διαδικασία, κεντρική στη βιοπολιτική παραγωγή, είναι επίσης μια οντολογική διαδικασία, μέσω της οποίας φύση και υποκειμενικότητα μετασχηματίζονται και συγκροτούνται. Το πλήθος πρέπει λοιπόν να κατανοηθεί όχι σαν ένα είναι, αλλά σαν ένα γίγνεσθε. Ή μάλλον ένα είναι μη δεδομένο στατικό, αλλά ως κάτι που σταθερά μετασχηματίζεται, εμπλουτίζεται, συγκροτείται σε μια διαδικασία γίγνεσθε. Όμως πρόκειται για ένα ιδιαίτερο είδος γίγνεσθε, στον βαθμό που δεν υπάρχει δημιουργός πίσω από αυτή τη διαδικασία.
Μέσω της παραγωγής της υποκειμενικότητας, το πλήθος είναι το ίδιο δημιουργός της διαρκούς διαδικασίας να γίνει κάτι άλλο, μια αδιάκοπη διαδικασία συλλογικού αυτομετασχηματισμού.